Γεια σου Κώστα. Πώς πάμε? Όλα καλά, μια χαρά. Ωραία. Μια χαρά. Λοιπόν, έχουμε ένα μάτς το οποίο από ό,τι είπε και ο Γιωβάνοβιτς, ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος. Από ό,τι είδα και εγώ ήταν λίγο καλύτερος ο Ολυμπιακός. Μάλλον αν ήταν κάποιος ουδέτερος παρατηρητής και κοίταγε αυτό το μάτς, θα νόμιζε ότι αυτοί με τα κόκκινα θέλουν το μάτς για να πάρουν το πρωτάθλημα και αυτοί με τα πράσινα κάτι σαν να κρατήσουν, ξέρω εγώ, το σκόρ στο 0, κάτι αυτό τα λοιπά. Και το δείχνουν και οι ευκαιρίες και γενικά η διάθεση που έδειξαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού δεν ήταν και η καλύτερη σήμερα στο γήπεδο. Δεν ξέρω πόσο επηρεάστηκαν από όλη αυτή την ιστορία με τον COVID και με τα αυτά που είχαν οι παίκτες και εγώ το κρατάω αυτό, το βάζω στη συζήτηση, γιατί πραγματικά αν υπήρξαν όλα αυτά τα γεγονότα οι παίκτες θα επηρεάστηκαν οπωσδήποτε. Δεν θα είχαν αυτές τις ανάσεις που θα μπορούσε να είχε μια ομάδα και να κάνει. Αυτό δεν θέλω να δικαιολογήσω σε καμία περίπτωση το αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός έπαιξε για τη νίκη σε κόντρα πάρα πολλών που και σήμερα το μεσημέρι αλλά και όλο αυτό το διάστημα έλεγα ότι ο Ολυμπιακός θα δώσει το μάτς, γιατί ο πρόεδρος του δεν έχει καλές σχέσεις με τον κύριο Μελισσανίδη και όλες αυτές τις ωραίες ιστορίες που ακούμε πριν από κάποια μάτς, τα οποία στην πράξη τις περισσότερες φορές δεν επιβεβαιώνονται. Τι κατάφερε με αυτό ο Ολυμπιακός? Κατάφερε ουσιαστικά να στερήσει το πρωτάθλημα από τον Παναθηναϊκό και κυριολεκτικά να το δώσει στην ΑΕΚ. Και αυτό βέβαια σε εισαγωγικά, διότι η ΑΕΚ το κέρδισε μέσα στο γήπεδο. Ήταν η καλύτερη ομάδα φέτος η ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Ήταν η πιο ελκυστική ομάδα στο πρωτάθλημα. Για να μην θα το αφαιρέσω το καλύτερη. Θα προσθέσω το πιο ελκυστική από όλους ήταν στο πρωτάθλημα και νομίζω ότι στο τέλος δικαιώνεται με αυτό το πρωτάθλημα. Απέναντι σε έναν Ολυμπιακό ο οποίος έκανε τα πάντα μέσα στη χρονιά για να μην είναι εντάξει, να μην είναι κοντά και να μην τα καταφέρνει. Ο Ολυμπιακός που χάνει το πρωτάθλημα από τον Άρη, από τα Γιάννενα, από τον Ατρόμητο, ουσιαστικά δηλαδή, γιατί στα μεγάλα μάτς κάτι έκανε, κάτι κατάφερνε. Αλλά στα μάτς τα ντέρμπι εννοώ, έτσι. Με τον Παναθηναϊκό, με την ΑΕΚ και με τους υπόλοιπους, με τον ΠΑΟΚ. Αυτά σε γενικές γραμμές. Τώρα νομίζω ότι δεν μπαίνει θέμα συζήτησης για το επόμενο μάτς της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού. Μπαίνει μια συζήτηση για το τι θα κάνει ο Ολυμπιακός στην Τούμπα, που θέλει οπωσδήποτε να πάει να πάρει αποτέλεσμα, το οποίο θυμίζω ότι μπορεί να είναι και το Χ. Έτσι, δηλαδή ο Ολυμπιακός πάει ουσιαστικά για δύο αποτελέσματα. Με την γνωστή ιστορία, όταν πας για δύο αποτελέσματα, δεν παίρνεις κανένα. Σωστό, οπότε πας για ένα αποτέλεσμα που είναι νίκη, ενώ ξεκινάς με αυτή την ψυχολογία. Εννοείται. Για να μην πεις σε λογική τι σε βολεύει και τι σου κάνει. Ναι, εννοείται ότι οι ομάδες που θέλουν, που πάνε για δύο αποτελέσματα, όταν το έχουν στο μυαλό τους, ναι, τους το χαλάει το μυαλό αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, κάπου δεν τα δίνουν όλα, κάπου σου λέει άντε βολευόμαστε εκεί, είναι το 75, το 80 και σε εκείνη τη στιγμή μπορεί να φας ένα κόλ και να ανατραπούν όλα. Πάει για ένα αποτέλεσμα βέβαια που δεν του δίνει το... Ναι, δεν το εξασφαλίζει τίποτα. Δεν το εξασφαλίζει. Μέχρι να δούμε τίποτα, θα γίνει τελικό του κυπέλου, αλλά τέλος πάντων... Ναι. Αλλά είσαι υποχρεωμένος να θες να το παίξεις. Mm-hmm. Και από τη στιγμή που είσαι υποχρεωμένος να πας το παίξεις και να το κερδίσεις, νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός για να μην έχει δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Το τι θα γίνει στο κύπελλο θα το δούμε. Οπότε, αν και εφόσον. Κάτσε να βρούμε. Γιατί τώρα βγήκανε κάτι πίρανα και πήρα το φίλο μου τον Βέρτε και μου λέει ρε, έχω συναυλία. Ναι, ο άνθρωπος είχε κανονίσει εδώ και μήνες. Δεν είναι ότι το σκέφτηκε προχθές που το σκεφτήκαμε εδώ για το κύπελλο. Ναι, εντάξει, μπορεί να πάμε μια μέρα πάνω, μια μέρα κάτω. Τώρα, ναι. Και μπορεί να γίνει. Ή μπορεί να γίνει και ταυτόχρονα, μπάμπη μου, να παίζουμε τελικό αυτό κυπέλο και να τραγουδάει και ο Νικόλας ο Βέρτης. Και αυτό ακόμα καλά. Μια χαρά θα είναι, όλοι ευχαριστημένοι. Θα δώσει μια άγγλη στο τέτοιο. Το θέμα είναι μην μπλακωθούν μετά αυτοί με το μάτς. Κοίτα να σου πω, μπάμπη, θυμάσαι ότι παλιά στο ημίχρονο τελικών του κυπέλου είχαμε κάποιον που τραγούδαγε. Μα ήταν η Παπαρίζου, ναι, μα ήταν ο Σαρμπέλ. Ναι, ναι. Εδώ πάμε να το κάνουμε ανάποδα. Στο διάλειμμα του Βέρτη να βγούμε να παίξουμε ένα τελικό κυπέλου. Να το δούμε και αυτό, γιατί όχι στην αυτή τη χώρα. Ναι. Εν τω μεταξύ, έχω πεθάνει στα γέλια γιατί βγήκε κάποια στιγμή το πρωί ότι μπορεί να γίνει στο Βελιγράδι. Ναι.
καταλαβαίνεις τι μπορεί να γίνει στο Βελιγράδι, εμείς που ξέρουμε τα γύρω-γύρω, ναι. Δηλαδή μεταξύ των φίλων του Ερυθρού Αστέρα και της Παρτιζάν που θα πάρουν κάποιο από τα μέρη εκεί πέρα, γιατί ναι. Καταλαβαίνεις δηλαδή. Καλά, της Παρτιζάν είναι του ΠΑΟΚ, αδελφοποιημένη, ναι. Εντάξει, οι άλλοι θα γίνουν των άλλων όρων. Ναι, για να έχει πλάκα. Για να έχει πλάκα, ναι. Μα δεν έχουν πρόβλημα. Προκειμένου να πλακωθούν, θα βρουν με ποιον θα είναι. Σωστό και αυτό. Έγινε, Μπάμπη, ευχαριστούμε πολύ. Να είμαστε καλά, για χαρά.